Γιατί τα εστιατόρια που ανοίγουνε δεν χάνουνε, χάνουνε. Δεν υποφέρουνε, υποφέρουνε. Δεν μπαίνουνε μέσα όλο αυτό το διάστημα, μπαίνουνε μέσα. Ανοίγουν όμως. Δεν το σκέφτεται, δεν το σκέφτονται. Ανοίγουνε έστω και με την αγωνία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ένας πολύ εμπειρός άνθρωπος σε θέματα εστίασης, φίλος μου καλός, με πολλά εστιατόρια, εστιατόρια στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο, την Παράγκα, την Άμμο, στην Φρεατίδα, στη Μαρίνα Φλίσβου, τώρα τελευταία δύο υπέροχα εστιατόρια στα οποία σας έχουμε δώσει και πολλά γεύματα, την Ίσο και τη Φάρμα, το ένα με θαλασσινά, το άλλο με κρεατικά, και μου έλεγε, θα σας αποκαλύψω ότι αυτός είναι ο φίλος μου που το έλεγε το πρωί συνομιλώντας μαζί του, Δημήτρη, είναι σαν να κάνω εγγένεια, μου λέει, έχω τέτοια αγωνία. Ο Γιώργος ο Χαμάκος λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι από το Real FM 97,8, σε πήρα να μοιραστούμε την αγωνία σου. Καλό μεσημέρι, φίλε. Τι γίνεται, Γιώργο μου, για πες μου, γιατί ανοίγει η εστίαση τη Δευτέρα, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Και θα ήθελα να μου πεις πώς το διαχειρίζεστε το όλο θέμα. Τι κάνετε, τι περιμένετε, τι ζητάτε. Καταρχήν, εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε διαφορετικό. Ναι. Με όλες τις δυνάμεις μας, ό,τι έχει απομείνει. Θα είμαστε έτοιμοι και θα περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Θα υπάρχει ασφάλεια στα καταστήματά μας, ο κόσμος να μην φοβηθεί. Και φίλε, δεν σου κρύβω ότι είμαστε οι γιατροί της κατάθλιψης. Είσαστε οι γιατροί της κατάθλιψης, είπες. Αν άκουσα καλά, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα σου. Όπως ακριβώς το λες. Είμαστε οι γιατροί της κατάθλιψης. Θα βγει ο κόσμος από τα σπίτια του και με ασφάλεια θα μπορέσει να πιει τον καφέ του, να πιει το ποτό του, να φάει το φαγητό του, να φάει το σουβλάκι του, να φάει το ψάρι του, να φάει τα πάντα. Κοίταξε, Γιώργο Χαμάκο, εγώ το πιστεύω ότι είσαστε γιατροί της κατάθλιψης και φάνηκε όλο αυτό το διάστημα που ο κόσμος συνοστίζονταν στις πλατείες, στις παραλίες, με take away κατάσταση, είτε το ποτό είτε το φαγητό. Και ήμουν από εκείνους που είχα πει, γιατί αφού ο κόσμος συνοστίζεται που συνοστίζεται στην ουρά ενός καφέ, στην ουρά ενός μπεργκεράδικου, στην ουρά ενός σουβλατζίδικου, δεν ανοίγανε και τα εστιατόρια μια εβδομάδα νωρίτερα, τελικά ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα, έτσι, από το προγραμματισμένο που ήταν 1η Ιουνίου, τελικά ανοίγουν μια εβδομάδα νωρίτερα. Γιατί δεν ανοίγανε όταν άνοιξε, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο κομμάτι και των εμπορικών καταστημάτων? Κάποιο έχουν στο μυαλό του σχέδιο, βέβαια, οι ειδικοί, αλλά και εγώ ως μη ειδικός απορούσα. Προκειμένου κυρίως να διοχετευτεί ο κόσμος σε περισσότερα σημεία και να υπάρχει καλύτερη διασπορά, να είναι περισσότερο απλωμένος. Εσείς το σκεφτήκατε αυτό, προβληματιστήκατε? Βεβαίως, και αυτό το βλέπαμε και το έβλεπε ο καθένας καθημερινός. Όταν έβλεπες, ας πούμε, ότι οι πλατείες είναι γεμάτες. Μπράβο. Υπάρχουν το πασαλιμάνι, ας πούμε, ο ένας επάνω στον άλλον. Και ο κόσμος τι να κάνει, από τη στιγμή που επέτρεψαν να βγει έξω και δεν έχει άλλη επιλογή, πήγε σε τόπους συνάδρυσης, όπως είναι οι πλατείες, όπως είναι τα πεζούλια, όπως είναι χαμώσε. Οι μαρίνες, όπως είναι. Με αποτέλεσμα να μαζεύονται εκεί. Γιατί αν λοιπόν είχαν ανοίξει, όπως λες, τα εστιατόρια και τα καφέ κτλ., θα μοιραζόταν ο κόσμος και δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Θα υπήρχε διασπορά και δεν θα είχαμε και πρόβλημα να κολλήσει και κάποιος κάτι. Και θα αναπληρώνατε κι εσείς και ένα μέρος του πολύ μεγάλου χαμένου εισοδήματος. Δεν θα πω κέρδος, γιατί δεν υπάρχει κέρδος σε αυτήν την περίοδο. Του χαμένου... Εννοείται. Ουσιαστικά, να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί εμείς με τους υπαλλήλους μας είμαστε συνεργάτες και είναι φίλοι μας. Είμαστε χρόνια, γιατί σε αυτούς θα βασιστούμε και αυτοί θα βασιστούν σε εμάς. Δεν θέλουμε να χάσουν τις δουλειές τους, δεν θέλουμε να χάσουν τίποτε από ό,τι είχαν, αλλά θέλουμε βοήθειες για να γίνουν όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Και προς το παρόν τόσες βοήθειες δεν έχουμε πάρει. Δεν έχουμε πάρει. Δει τίποτα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά τους κρατάτε τους εργαζόμενους, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Επειδή είναι η οικογένειά σας και το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε το παν, γιατί με τα παιδιά όλα αυτά που δουλεύουν μαζί μας, τους συνεργάτες μας, δεν θέλουμε κανένα να διώξουμε. Αλλά θα πρέπει να βοηθηθούμε. Τι ζητάτε άλλο, Γιώργο, από την πολιτεία? Τι δηλαδή, ζητάτε... να σου πω ένα απλό. Παρακαλώ, ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να δουλεύει ένας άνθρωπος 15 μέρες εκ περιτροπής, ας το πούμε, που μας λέει η κυβέρνηση με το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό, και να μου ζητάει, ας πούμε, να του πληρώνω για 25 μέρες τις εργοδοτικές εισφορές. Την ασφάλεια. Πώς θα γίνει αυτό, την ασφάλεια? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχουν δώσει κεφάλαια κίνησης. Το να δώσουν κεφάλαια κίνησης και να πέσω πάλι στην τράπεζα επάνω και να μου βάζει εγγυήσεις και να μου βάζει το ένα, να μου βάζει 1000-2 προβλήματα. Ναι. Δεν είναι βοήθεια αυτό. Άρα λες ότι ακόμη η βοήθεια που δίνεται μέσω δανείων ή όποια άλλη δεν είναι ακόμη αυτή που επιθυμείτε, έτσι? Εννοείται. Ακόμα και αυτό που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός μας, ο οποίος είναι και ένας από τους επαγγελματίες, γιατί έτσι τον νιώθουμε κι εμείς. Ωραία.
Τι του λες, αυτό ναι. που λέει ότι το 80% είναι εγγυημένο από το κράτος και το 20% θα είμαστε έρμεο της τράπεζας, εγώ θεωρώ ότι εκεί την πατήσαμε. Αυτό το 20% θα γίνει 60% εγγύησης να ζητάει από εμάς τους επαγγελματίες για να μας δώσει το δάνειο. Με τους τρόπους που ξέρει η τράπεζα να το κάνει. Ακριβώς, ναι, με τους τρόπους που θέλει η τράπεζα. Θα μας πάει πάλι εκεί που θέλει. Ναι. Άρα με εδώ αποτέλεσμα πολλοί κόσμος θα είναι πάλι και θα αρχίσουν πάλι να έχουν κόκκινα δάνεια, ιστορίες και κάποιοι δεν θα πάρουν. Άρα λες λίγη μεγαλύτερη προσοχή, λίγο περισσότερο να εστιάσει το θέμα το συγκεκριμένο και να... αυτό ο κύριος Γεωργιάδης. Κατάλαβε, το κατάλαβε ο κύριος Γεωργιάδης, βέβαια. Και είμαι σίγουρος ότι ακούει και θα του μεταφερθεί το μήνυμα. Πολύ φοβάμαι ότι θα πέσουμε πάλι στα νύχια των τραπεζών. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό, Γιώργο. Εγώ γι' αυτό σε έβγαλα. Γιατί αν δεν τα πει ο άνθρωπος της αγοράς, ο άνθρωπος της εστίασης που ανοίγει τη Δευτέρα, ποιος θα τα πει? Θα τα πω εγώ, επειδή τα διαβάζω, δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ κάνουμε πραγματικό ρεπορτάζ. Αλλά πριν ολοκληρώσουμε, και αφού σου ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλή επιτυχία και πω στον κόσμο ότι η βόλτα στη Μαρίνα Φλίσβου ή στο Μικρολίμανο ή στη Φρεατίδα είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει κανείς να έρθει να γευματίσει ή να δειπνήσει. Τους περιμένουμε, γιατί τα μέρη εδώ είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Για το Μικρολίμανο, μιλάμε για τη Μαρίνα Φλίσβου. Μιλάμε για τον Προφητηγία, μιλάμε για την Φρεατίδα. Εγώ αυτό ήθελα να πω και με... Τραπεζάκια έξω, όλα στο κάτω από το καταγάλανο ουρανό. Ωραία. Και έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και ο κόσμος δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Με πρόλαβες, ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στον Προφήτη Λία στα μέρη μας εκεί στον Πειραιά και στην αγαπημένη μου φίλη και σύζυγό σου την Τώρα με το μόνιμο εστιατόριο το Ρίγα. Το Ρίγα, το οποίο είναι το μπαλκόνι του Σαρονικού. Γι' αυτό, λέω, το μπαλκόνι του Σαρονικού. Πρέπει να πάτε εκεί να δείτε τη θέα, όλο τον Πειραιά και όλο το Σαρονικό, οπωσδήποτε. Τώρα μου σ' αγαπώ. Λοιπόν, η Τώρα ακούει τώρα, είμαι σίγουρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλή επιτυχία, καλή επανεκκίνηση σου εύχομαι. Να σε καλά, φίλε μου, καλέ. Και βέβαια εννοείται ότι θα συνεχίσεις να μας δίνεις γεύματα στο Real FM και στον Ελληνικό, έτσι. Εννοείται. Αφού το ξέρεις, είμαστε πάντα στη διάθεσή σου. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να. Χαίρο... Μπορεί να φάει και ένα δωρεάν γεύμα και δύο και τρία και πέντε, μπορεί να το κάνω. Εγώ στο είπα τώρα και με έβγαλε σας προπρόσωπο για άλλη μια φορά. Αυτό είναι το πρόσωπο των επιχειρηματιών, κυρίες και κύριοι. Έχουν φάει τη χασούρα τους, όπως ο Γιώργος ο Χαμάκος τώρα. Έχουν φάει τέτοια ήττα, θα έλεγα, λόγω του κορονοϊού και κρατάει τους εργαζόμενους του. Μπράβο, Γιώργο, και που είναι οικογενειακοί φίλοι και γιατί σε ξέρω 20 χρόνια. Και τους κρατάει και με χαρά θα δώσει όποτε το χρειαστούμε εμείς και όποτε το κρίνουμε εδώ ο σταθμός γεύματα να δώσει μια ανάσα στους ακροατές που και εκείνοι υπέφεραν ακόμη περισσότερο. Εννοείται. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, φίλε, γεια. Γεια χαρά, γεια.